Είναι ένα ντοκιμαντέρ πάνω σε ένα ταξίδι το οποίο το κάνω εγώ. Αφενός για να φωτογραφίσω και αφετέρου για να εκπαιδεύσω άλλους 6-7. Ωραία. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Every scar and a wheel I will cry every day. Μπορεί κανείς να μου πει τι σημαίνει να βλέπει κανείς φωτογραφικά? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Να βλέπει φωτογραφικά? Ναι, τι σημαίνει αυτό? Μάλλον πώς το αντιλαμβάνεστε σαν... Τι σημαίνει βλέπω φωτογραφικά? Τώρα βλέπω φωτογραφικά. Τι σημαίνει? Έχουν μία δόμηση η οποία ξεκινάει από κάποιες σταθερές και από κάποια πράγματα που εξελίσσονται. Που εσύ τα ελέγχεις αυτά τα πράγματα. Ελέγχεις απόλυτα τις σταθερές, δηλαδή το frame, τις φόρμες που υπάρχουν μέσα, τα στοιχεία που υπάρχουν, και κάποια στιγμή αναζητείς περαιτέρω στοιχεία για να προσθέσεις. Αυτή είναι η διαδικασία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Μην τα παίρνετε τις μετρητής αυτά απλώς. Εγώ έτσι λειτουργώ δηλαδή, δεν λειτουργώ σαν στιγμιότυπο. Κάνουν εραστέχνες, ας πούμε, όταν δουν κάτι τόσο ενδιαφέρον, προσανατολίζουν τη μηχανή τους στο πικ αυτού του ενδιαφέροντος. Ενώ το ενδιαφέρον σε αυτό είναι όταν αυτό είναι ένα από τα στοιχεία του κάδρου. Δηλαδή δεν αρκεί ένα στοιχείο τέτοιο. Δεν αρκεί ένα παιδάκι ανάποδα δηλαδή. Δεν αρκεί. Θα πρέπει να συντρέχουν και άλλοι λόγοι, οι σταθερές που λέγαμε πριν. Δηλαδή ένα παιδάκι ανάποδα αποκτά ενδιαφέρον, αποκτά μια άλλη διάσταση, όταν ο περιβάλλον χώρος έχει άλλα χαρακτηριστικά που το κάνουν ακόμη πιο, ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γιατί ένα παιδάκι που είναι ανάποδα είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Άρα δεν υπάρχει σπανιότητα του πράγματος. Καταλαβαίνεις. Σε αυτό εδώ είναι ενδιαφέρον. Α, ναι. Κοίταξε, η απόλυτη συμμετρία είναι αυτό το σημείο εδώ. Δηλαδή έχεις αυτό εκεί, αυτό εκεί. Εγώ θα το έβαζα εκείνο για να σπάσω λίγο αυτή τη συμμετρία. Ένα καλό καρπούζι, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ξέρεις, θα κάνουμε, κράτα τις φλούδες. Και σας παρακαλώ τις. Κράτα τα φλούδια και μόλις περάσουμε να ανοίξουμε το παράθυρο. Θα τα επιστρέψουμε τα φλούδια. Ρούλα σου έρχεται. Ρούλα. Τσιγκάνο στυλ. Βάλε το χεράκι σου, Αλγανή.
Να τις κάνουμε, ξέρω εγώ, από τις 300 να τις κάνουμε 100 και από τις 100 να τις κάνουμε 30-40, όχι μόνο. Εγώ νομίζω ότι, βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι και, πιστεύω και ένα ναι, πρέπει να... Πρέπει να τη βάζουμε, να τη βγάζουμε μετά. Να τη βάζουμε μετά στη συζήτηση, ναι. Δηλαδή είναι σαν να έκανε ο καθένας editing μόνος του με τον Νίκο. Πάμε από την αρχή τότε. Και ένα ναι να υπάρχει θα τη βάζουμε, εντάξει. Τη βάλαμε αυτή έτσι. Δεν τη βάλαμε. Τη βάλαμε. Τη βάλαμε. Τη βάλαμε και είπαμε πολύ ναι σε αυτήν. Δεν νομίζω, Βαγγελιά. Ναι, εγώ και ο Γιώργος είπαμε σίγουρα. Ναι. Να τη βάλαμε. Τη βάλαμε. Γιώργο, να δεις το Larry Towel. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Δεν ξέρω. Ο Κοζαλίδης. Ε? Ο Κοζαλίδης. Α, ναι. Πριν από αρκετά χρόνια, το 95. Πριν από 10 χρόνια, έτσι. Ο Νάχτης. Α, μικρός, ε. Εδώ είναι μικρός, ναι, εδώ είναι το 96, πριν από 10 χρόνια. Ο Έλιοντ Έργουιτς, πάρα πολύ ωραίος άνδρας. Παρεμπιπτόντος, αντί μου είναι ωραία, ναι, είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Ο Έλιοντ Έργουιτς. Αυτός είναι σας είπα που του κλέψαν τα, του πήραν τα αρνητικά και του πάνε. Ο Έλιοντ, αυτός είναι ο Αμπάς. Σαν το Ντοστογιέφσκι μοιάζει, λέει. Είναι σαν να είναι σε Ρώσια θεατρικό, σε ναι, stage. Ναι. Είναι κατά τη διάρκεια meeting, κατά τη διάρκεια του meeting. Αυτός είναι ο David Alan Harvey, ένας από τον National Geographic, αν το ξέρω. Αυτός που δίδαξε το Clint Eastwood στη γέφυρα του Madison, πώς να κάνει το φωτογράφο του National Geographic. Έβγαλε το Grand Canyon τελευταίο, αλλά όχι. Μπορεί, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αυτός είναι, ο Τζον Βινκ. Αυτός σας έλεγα χθες ότι βρήκε μια Καμποτζιανή και πήγε και ζει στην Phnom Penh τώρα. Πούλησε τα πάντα στο Παρίσι και ζει στην Phnom Penh. Αυτό είναι κατά διάρκεια του meeting, έτσι. Έτσι γίνονται τα meeting, παιδί. Αυτός είναι ο Κώστος Μπαλάφας, παιδιά. Το ξέρετε τον Κώστο Μπαλάφα. Και ο γιος σου. Και αυτός είναι ο γιος μου, ναι. Ποιος είναι ο Κώστος Μπαλάφας? Είναι από πόσα χρόνια? Το 97. Και μάλιστα εδώ στον Άγιο Σημείο, στη Μεσολόγγια. Συντηρητικούλης λίγο όμως. Πολύ καλά, ρε. Για λέγεις. Δεν κερδάμε τις Βαλβίδες για το Άγιο. Ακόμα ήταν το σπίτι αυτό. Είναι σαν να είναι μια δραστηριότητα πως, το οποίο είναι φυσιολογικό σε έναν βάθμο, έτσι. Πώς είναι το νιώθεις, δεν είναι να πεις κακό. Όχι, δεν είναι σαν το κατανοείς. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω σαν μια δραστηριότητα που δίνει χρώμα στη μονοτονία της επαρχιακής ζωής. Ειδικά μια ζωή όπως είναι η Ζακίνθ. Εκτός κάποιων μηνών είναι πολύ πολύ στενή, αλλά δεν μου άρεσε, δεν ξέρω, ήταν λίγο... Τι δεν σου άρεσε, για πες.
στη δεξιά ακρόπαρης για να... και λέγοντάς μου ότι κοίτα πόσο λιγότερο φαίνεται τώρα ο κόλλος. Α, μπορεί. Εξ' απομένως τον δρόμο. Ήταν όλες μαζί, δεν ξέρω ποια είναι ποιες. Εγώ κάποιες, σαν το έντυπο που κάναμε στις δικές σου, θα έβαζα κάποιες. Για πες ποιες. Και η δική μου μπορεί να δείξουμε. Θα ξαναδείξουμε. Εξ' απομένως τον δρόμο. Όχι επειδή με εγώ. Θα ξαναδείξουμε. Να το ξαναδούμε όλο. Μια χαρά λειτουργεί. Ε? Δεν λειτουργεί ωραία τώρα. Δεν ξέρω τι δεν μου κάνει. Τι θέλω λίγο αυτό το κομμάτι να το δοκιμάσω, παιδιά. Να τη σφίξω λίγο θέλω. Τελείως.